Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Γεια σου Μυρτώ. Γεια σου Μυρτώ. Γεια. Τι κάνεις Μυρτώ. Καλά, είμαι λίγο περίεργο. Όχι μωρέ, γιατί, μια χαρά. Ποιος θα κάνει τις συστάσεις Αντώνη. Να τις κάνω εγώ. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μαζί μας τη Μυρτώ, η οποία θα μας πει εκείνη τι είναι, αλλά εγώ θα πω τον επίσημο τίτλο που λέει ότι είναι Delivery Lead. Όχι, Agile Coach, Παναγία μου, αυτό θα το κόψεις. Όχι, όχι. Συγγνώμη να πω κάτι, τα κόβουμε γενικά ή το πάμε έτσι. Είναι μονοκοδηλιά όλο. Λοιπόν, η Μυρτώ είναι Agile Coach. Πιο βαρύ λοιπόν αυτό, πιο ωραίο, σωστό. Ναι. Και τι θα πει ότι είσαι Agile Coach, Μυρτώ? Είμαι ο coach. Τι κάνεις κάθε μέρα, ποια είναι η καθημερινότητά σου? Δεν υπάρχει καθημερινότητα, καμία. Καμία. Ναι, κάθε μέρα είναι διαφορετική. Δεν μπορώ να σου πω, θα κάτσω στο γραφείο μου, θα ανοίξω το mail μου, θα διαβάσω, θα απαντήσω, θα κάνω και μετά μία η ώρα θα κάνω αυτό. Δεν υπάρχει. Είναι Δευτέρα, είναι όλα διαφορετικά. Κάθε μέρα μία καινούργια εμπειρία. Αυτό είναι το ωραίο, ναι. Οπότε ο coach τι κάνει? Ό,τι κάνει και ένας προπονητής σε μία ομάδα ποδοσφαιρική. Ναι, οπότε προσπαθεί να σου φέρεις up to pace, ας πούμε. Να δώσει ρυθμό. Να συνεργαστούν μεταξύ τους. Να κάνουν περιφόρ, να βάλουν γκολ και λοιπά. Και εγώ να χαίρομαι τα παπαδέ, ναι. Αλλά εγώ δεν παίζω μπάλα. Καλό. Δεύτερο ερώτημα. Αλλά πρέπει να καταλαβαίνει το μπάλα. Έχω ερώτημα. Okay. Λοιπόν. Μετά τι... θα πω το πιο πεζό ορισμό για το τι κάνει με το είχα πει κάποτε. Ελά, όχι, έλα, δώστε και μετά θα αρχίσει εγώ. Όχι. Πεζό ως προς το πρόσωπό μου, όχι ως προς τη Μυρτώ. Η Μυρτώ έχει τον απόλυτο έλεγχο. Για μένα συγκεκριμένα. Ή γενικά για τον ρόλο. Εκείνη τη στιγμή στο ρόλο ήσουν εσύ, ρε παιδί μου. Ήταν γενικά για τον ρόλο, δεν έφταιγε εσύ, ρε παιδί μου. Λοιπόν, είχα πει ότι η Μυρτώ έχει τον απόλυτο έλεγχο στο που θα χαλάσω εγώ τον χρόνο μου, ρε παιδί μου, σαν προγραμματιστή καθημερινά. Δηλαδή, οτιδήποτε. Μάλλον, πρακτικά για να ξεκινήσω εγώ να κάνω κάτι, πρέπει να πατήσει να μπει η Μυρτώ κάπου, ρε παιδί μου. Εντάξει, είμαι λίγο πιο πεζό, ρε παιδί μου, αλλά στην πράξη είναι αυτό, ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα αποφασίσει και θα φροντίσει να μεταφράσει τις προτεραιότητες και τις ανάγκες που πάρουν στην εταιρεία σε resources που είναι χρόνος προγραμματιστών. Εντάξει, βέβαια δεν είμαστε resources, είμαστε άνθρωποι. Είδες. Αλλά human resources. Κοίτα, το λέω με τέτοια άλλη. Είναι απαγορευμένος όρος. Τώρα resources είναι άνθρωποι. Επειδή λέω για μένα, μπορώ να λέω τον εαυτό μου όπως θέλω. Σαν κάτι που λέμε asset. Έχω έναν υπολογιστή, έχει τόση δύναμη. Ο άνθρωπος είναι. Δεν μπορεί να το μετρήσει. Ωραία. Τις ανθρωπόρες μου λοιπόν, αν μπορούσαν να θεωρηθούν resources αυτές, η Μυρτώ έχει τον απόλυτο έλεγχο που θα πάνε. Οπότε αφού είπα και εγώ τον πεζό μου ορισμό, ξέρω εγώ, γιατί έτσι. Α, οκ. Okay. Αυτό ήταν ο πεζό ορισμό. Δεν ήταν κάτι πιο αυστηρό ή πιο περίεργο. Την απορία του την ξέχασα. Πάμε. Όχι, δεν την ξέχασα. Καλά, κοίταξε. Έχω πολλέ, οπότε θα πέσει πολύ. Έλα, τι είναι αυτό. Και όχι, θα πέσει πολύ ερώτηση, ρε παιδί μου. Okay. Λοιπόν, άκου, ξεκινάμε από το βασικό που έχω. Έχω απορία από το ρόλο σου, λες. Βασικά, λες, ο ρόλος είναι Agile Coach, okay. Οπότε σε τι βαθμό συμμετέχει στην καθημερινότητα των προγραμματιστών στο eFood και πώς. Όσο περίεργο και αν ακούγεται, δεν το έχω συζητήσει με τον Αντώνη αυτό δηλαδή μέχρι στιγμής. Οπότε, okay. Επιλέξεις σαν Scrum Master, εμφανίζεις όταν υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν τακτικά σημεία στα οποία μιλάς με τον κόσμο ή... Ναι, γενικότερα πρέπει να είσαι στο day to day για μένα. Εντάξει, δεν θέλω να το περιορίσω τόσο στην eFood. Αν θες, σου απαντάω κιόλας. Απλά πάμε στο γενικά. Γενικά, ναι, όντως είναι στην eFood τα παρέτα, να το πιάσουμε λίγο πιο. Τέλεια. Σαν ρόλος, ναι, πιστεύω πρέπει να είσαι στο day to day. Mm. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ στο tactical. Καθημερινή επαφή με τους ανθρώπους. Με τους συνεργάτες σου. Με τους συνεργάτες μου, οι προγραμματιστές, ας πούμε. Mm. Τους βλέπω σαν peers και είμαι εκεί για να τους βοηθήσω. Όχι για να δω πού θα χαλάσεις το χρόνο σου, αλλά πώς θα τον αξιοποιήσεις καλύτερα και πώς εσύ θα πάρεις καλύτερα τις αποφάσεις για να το κάνεις μόνος. Βλέπεις, άμα έχεις περάσει το HR πριν, πώς δεν μεταφράζεται. Όχι, μωρέ, έλα. Οπότε... Είπα να σε πειράξω λίγο. Ναι, έχει πολύ tactical και δεν συμφωνώ με τη θεωρία. Δηλαδή, υπάρχουν και coaches που έρχονται... Αυτό είναι μάλιστα και αν τα υπάρχουν στη βιβλιογραφία, ότι και καλά είσαι αυτός που, ξέρεις, πετάει, έρχεται, σου δίνει τη συμβουλή και φεύγει, ας πούμε. Μια θεωρητικούρα σου πετάει, την οποία δεν ταιριάζει με τη δουλειά σου, με το day to day σου, με τα πραγματικά σου προβλήματα. Και, εν πάση περιπτώσει, η θεωρία είναι εκεί, δεν ταιριάζει σε όλους. Οπότε, άμα δεν είσαι στο day to day, δεν μπορείς να καταλάβεις και πώς να την εφαρμόσεις. Για μένα. Ρε, εσύ, πώς καταλαβαίνεις. Να σου μιλάς με πολλές ομάδες, σωστά. Με πολλές. Ενώ δεν. Ναι. Είσαι agile coach, όχι σε μια ομάδα, αλλά σε κάποιες. Ναι, ναι, εννοώ, ξυστή. Κοίτα, νομίζω ότι το 3 είναι το ταβάνι. Ναι.
Okay, ήθελα να ρωτήσω πώς... Ναι, too much work. Αν έχει διαχειριστικό κόστος το να χρειάζεται να συνεννοήσει με τη μία ομάδα, μετά με την άλλη, μπορεί να υπάρχει διαφορετική δυναμική μεταξύ των μελών και πώς. Ναι, αυτό που ξέρεις, γίνεσαι η κόλλα κάθε φορά. Αυτό που συχαίνονται οι προγραμματιστές στο context switching, ναι, και το αυτό. Μας διακόπτουν, αυτό το coach το έχει όλη την ώρα. Σε levels απίστευτα. Γι' αυτό ήθελα να μιλήσουμε. Πώς διαχειρίζεται αυτό. Από σένα δηλαδή, προσωπικά δηλαδή, πώς έχεις βρει. Εντάξει, εμένα μου αρέσει γενικά να μαθαίνω πάρα πολύ. Είναι κάτι που δεν θα σταματάω. Οπότε το context switching που κάνω, ακόμα και αν πάω από μια πληροφορία που ξέρω πάρα πολύ καλά, μια ομάδα που ξέρω πάρα πολύ καλά, σε κάτι που δεν ξέρω καθόλου και σε μια ομάδα έναν άνθρωπο, ένα κάτι, θα βρω το challenge μου εκεί και θα το σπρώξω μέχρι εκεί που δεν πάει. Ωραία, φίλε, κολποφάζουν φαίνεται εμένα όλα αυτά. Είναι, δεν είναι καλό γενικά, είναι πολύ stressful και απογοητεύεσαι και την κάνω αυτή τη δουλειά από το 2014. 6 χρόνια. Και από εκεί, ναι, και μάλιστα την είχα ξεκινήσει τέτοια εποχή, Μάιο του 2014. Έβρεχε. Μα, μπορεί. Την έχω ξεκινήσει λοιπόν 6 χρόνια και στους 2 πρώτους μήνες που την έκανα, τότε μάλιστα είχα μία ομάδα, είχα ξεκινήσει σαν Scrum Master, γκούγκλαρα what motivates the Scrum Master, γιατί δεν μπορούσα να βρω motivation στη δουλειά μου, επειδή ένιωθα ότι όλη την ώρα φρόντιζα για τους άλλους και κανείς δεν ήταν εκεί για μένα. Okay. Και τελικά, τι είναι αυτό. Αυτό το Google τι βρήκε. Δεν το Googleρα. Δεν βρήκα απάντηση. Backspace, backspace. Συνήθως λέω και όταν πας στην πέμπτη σελίδα του Google και διαβάσεις όλα τα αποτελέσματα και καταλάβεις ότι δεν έχεις βρει τίποτα. Ναι, αλλά νομίζω εμπειρικά αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι όταν οι άνθρωποι γύρω μου είναι χαρούμενοι. Mm. Δηλαδή συνήθως μιλάω με έναν προγραμματιστή, ας πούμε, και αν μου πει «Α, μου σπάσαν τα νεύρα και τι είναι αυτά», αυτό δεν μου αρέσει. Okay. Όταν θα πάω και θα είναι χαρούμενος, νιώθω ότι πότε είναι χαρούμενος. Όταν δουλεύει ήρεμα, όταν κάνει delivery τη δουλειά του, όταν δίνει το value αυτό στους πελάτες και στον έξω κόσμο, το κρατάς για σένα, ας πούμε. Αυτά. Πώς μπορεί κάποιος να δουλεύει ήρεμα όταν έχεις όμως ένα software as a service, σαν το eFood, που τα πράγματα θα πάνε στραβά, δηλαδή δεδομένα. Κάποια στιγμή κάτι θα σκάσει. Ενώ είναι κάποιοι οι οποίοι είναι on call για αυτά τα οποία θα σκάσουν, οπότε προστατεύεται ο χρόνος των άλλων. Τι έχεις δει να δουλεύει καλύτερα. Όχι απαραίτητη συμπεριστολή. Έχω δουλέψει με πολύ rotation. Κοίτα, buffer σίγουρα. Δηλαδή έχεις το time box. Έτσι, οι ομάδες δουλεύουν σε διβδόμαδα, τριβδόμαδα, εβδομάδες. Οτιδήποτε. Είναι το time box σου. Και μέσα σε αυτό το συγκεκριμένο χρόνο. Ξέχασα τι ήθελα να σου απαντήσω. Η ερώτηση ήταν πώς διασφαλίζεις το χρόνο και την ηρεμία. Ωραία, αφήνεις λοιπόν ένα buffer. Κάθεσαι και το μετράς, είτε σε throughput είτε σε ό,τι θες. Και λες πόσα μπορώ να βγάλω, 30. Πόσα δεν έβγαλα, 30. Άρα κάτι δεν κάνω καθόλου καλά. Okay. Αφήνεις λίγο buffer, παίρνεις πιο λίγα και κάπου το μανατζάρεις και βρίσκεις ότι ξέρω τις 10 μέρες που μπορεί να έχω να δουλέψω, τις 2 τις αφήνω. Θα έρθει, να δεν υπάρχει όμως. Οπότε κάπως έτσι το ρωτάρεις. Πρέπει να είναι αρκετά μικρό να το διαχειριστεί κάποιος. Μπορεί να έχεις team members που να είναι available εκείνη την εβδομάδα. Να τύχει ρε παιδί μου και να το πεις, μπορείς να το κάνεις, να το τσιμπήσει μόνος του, το unplanned και οι υπόλοιποι να δουλέψουν uninterrupted. Μπορεί να βάλεις rotation, ένα άτομο τη εβδομάδα. Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Αλλά αυτό το ξέρεις. Uninterrupted δεν υπάρχει. Πρέπει να το περιορίσεις, ας πούμε, να το βελτιώσεις. Okay, ναι. Αυτό πάντως που έχω δει και... Ρε, εσύ ίδρωσα, μου είσαι κάνει πάρα πολλές ερωτήσεις. Πάω από θεία, αλήθεια. Μπράβο, Αντώνη. Εσύ. Εγώ. Ο Αντώνης έχει κάθε μέρα, εγώ τώρα ξεκίνησα τακ-τακ-τακ γρήγορα. Όχι, εγώ θέλω να συμπληρώσω, δεν θα πάω να ρωτήσω άμεσα τουλάχιστον. Απλά έχω δει κάτι που δουλεύει πολλές φορές, είναι ότι κάποιοι. Κάποιες εταιρείες μάλλον, έχουν μία ομάδα η οποία ασχολείται με όλο το support, για παράδειγμα, ή με όλο το όχι τόσο ευχάριστο workload της καθημερινότητας, γιατί αναγκαστικά σε κάθε εταιρεία θα υπάρξει αυτό. Και έχουν ομάδες οι οποίες εναλλάσσονται και κάθε φορά, ας πούμε, μια εβδομάδα, ένα μήνα, ένα κάτι, μια ομάδα μπορεί να μην έχει καθόλου πλαναρισμένα πράγματα ή να έχει πολύ πιο λίγα και να πηγαίνει και να βλέπει ακρός όλη το support της εταιρείας. Οπότε αυτό βοηθάει πάρα πολύ και
οι ομάδες να καταλάβουν όλο το στάκ, γιατί όταν μεγαλώνει μια εταιρεία, αναγκαστικά δεν μπορείς να έχεις στην καθημερινότητά σου να βλέπεις όλη την πλατφόρμα. Δηλαδή, εγώ το λέω ακόμη στο eFootball, δεν είμαστε πολύ μεγάλη ομάδα. Ναι. Είμαστε σχετικά μικρές ομάδες. Αναγκαστικά υπάρχουν domains τα οποία μπορεί να μην έχω ακουμπήσει καν ή να μην έχω δει ποτέ, ρε παιδί μου. Οπότε, στο support μέσα βλέπεις και αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, που το βλέπω πολύ ενδιαφέρον, γιατί και τραβάς το ζόρι από άλλους και έχεις και την ευκαιρία να δεις και λίγο πιο συνολικά το τι γίνεται. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται. Το έχω βιώσει αυτό. Έχουμε στήσει ομάδες first level support, second level support. Γιατί όσο το αναλύεις, μπορεί να υπάρχει και third level support και δεν ξέρω τι άλλο. Πυραμίδα. Υπάρχει πάρα πολύ επίρρηψη ευθυνών. Υπάρχει πάρα πολύ ownership ταυτόχρονα από αυτούς που κάνουν τόσο καιρό το support και αρνούνται να το κάνουν delegate. Αλλά ναι, είναι μια λύση να κάνεις knowledge sharing πολύ καλά, να ανεβάσεις το level του department όλων των μηχανικών, γιατί βλέπουν αυτό που λες. Και να αφήσεις και στην άκρη τους υπόλοιπους να κάνουν features και ξέρεις, την πλαναρισμένη δουλειά που θέλει. Έλα, πες το, όχι, εγώ έχω πάρει μονότερμα και... Παίξε μπάλι. Όχι, εντάξει, έλα πάρει, επόμενο. Σε τι βαθμό είναι meetings η καθημερινότητά σου? Σε τι βαθμό είναι meetings? Είναι μόνο meetings. Να κοιτάξω το calendar μου. Α, ναι. Εγώ έλεγα ότι μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, λιγότερο από τη μισή μέρα, πιθανόν. Γελάσε. Όχι, κοίτα, υπάρχουν σίγουρα μέρες, σίγουρα υπάρχει πάντα μία μέρα. Πριν την προηγούμενη δουλειά, πάντα αυτή ήταν η Παρασκευή. Τώρα έτυχε και είναι η Τετάρτη, ας πούμε. Που την κρατάω χωρίς meetings. Okay. Επίτηδες. Ακόμα και αν μου το ζητήσεις και είναι super urgent, θα σου πω Πέμπτη. ναι, έτσι, γιατί δεν μπορώ. Εγώ Τετάρτη είμαι πάρα πολύ booked και δεν θα είμαι. Αλλά αφήνω λίγο χρόνο. Τώρα η ερώτηση ήταν, ναι, περνάω πολύ χρόνο σε meetings. Τι σημαίνει αυτό? Όταν έχεις τρεις ομάδες, πρέπει να κάνουν planning επί τρία. Okay, ναι. Πρέπει να κάνουν daily επί τρία. Μια χρονιά είχα υπολογίσει πόσο με πληρώνει το αφεντικό μου για να κάθομαι να ακούω τις ομάδες να κάνουν daily. Ήταν αστρονομικό. Ναι, ρε, εσύ. Τρία τέταρτα την ημέρα κάνει τα μαθηματικά. Ναι. Να στα πω πολύ γρήγορα. Μισό, τα daily. Είναι ένας μισθός στον χρόνο αυτό το πράγμα, το καταλαβαίνω έτσι. Είναι εργατοώρες ενός μήνα να είμαι στο daily. Η ερώτηση είναι, γιατί υπολογίζεις 15 λεπτά μόνο τα daily? Υπάρχουν daily που κρατάνε 15 λεπτά. Τότε που το είχα υπολογίσει τα daily. Για το βιβλίο. Εγώ έλεγα ότι εγώ φανταζόμαι ότι τα κρατάτε τόσο λίγο. Καλά, καλά, δεν κάνουμε τελευταία daily. Καλά, θα τσακωθούμε γι' αυτό ή όχι σήμερα? Ναι, θα τσακωθούμε. Μπορείτε σήμερα. Θέλει και εδώ μέσα. Εγώ πιστεύω ότι το daily είναι η πιο πλούσια ανταλλαγή πληροφορίας της ημέρας μεταξύ των προγραμματιστών. Ναι. Να, κοίτα, όλοι το συχαίνονται, έτσι. Ωραία. Θέλετε να μιλάτε? Όχι, θα το συζητήσουμε αυτό, τέλεια. Οκ. Όχι, συνέχισε, λέγε, γιατί... Εκεί πέρα πιάνεις το ρυθμό της ομάδας, είναι πάρα πολύ μικρό το time box, το διβδόμαδό σου ή το μήνα σου το έχεις κάνει, τι έκανα χθες, τι θα κάνω σήμερα. Είναι πολύ μικρό, οπότε περιορίζεσαι και σε κάνει drill down στο detail. Πρέπει να είσαι to the point, δεν μπορεί να μιλάς για ό,τι να είναι, είναι συγκεκριμένες δουλειές. Peer-to-peer accountability, το pull request που σου κάνα χθες, δεν ξέρω εγώ τι, κάτι τέτοια. Τι θα κάνουμε και με τον bug που βγάλεις και τσακώνονται κλπ. Αλλά... Βγαίνουν μαχαίρια, ιστορία, τσακωμό, ξέρω, ξύλο. Εκεί πέρα τσιμπάς όλα τα... Τι πρέπει να κάνεις εκείνη τη μέρα σαν Scrum Master ή σαν coach. Okay. Τα βλέπεις όλα κατευθείαν. Άρα λοιπόν ο χαμένος χρόνος. Δεν είναι για εσένα μόνο, είναι και για αυτούς. Δηλαδή το 50% θα το ανταλλάξουν. Το 50% θα μπει και θα βγει, αλλά εγώ θα το πιάσω. Okay. Άρα, δηλαδή, τρώμε 15 λεπτά επί τα άτομα της ομάδας κάθε μέρα για να μπορέσεις εσύ να κάνεις δουλειά. Ευχαριστούμε ρητό, λοιπόν. Άμα βάλεις όλα τα dailies και όλα τα. Πολλά λεφτά. Και όλα τα άτομα που είναι σαν dailies, μπορεί να βγαίνει το payroll ενός χρόνου για ένα άτομο. Λίγα λες. Άμα βγαίνει ένας μισθός στο ένα άτομο. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, πόσα είναι. Ναι. Ναι. Άρα στα 12 άτομα βγαίνει ένα άτομο. Κοίταξε, άρα καλά το είπα. Τα underwood, άμα δεν πεις ότι κάθε μέρα σε κάνω αληθινό sync, βρίσκεσαι να κάνεις τόσες πολλές sync μέσα στη μέρα. Που είσαι πιο ακριβώς. Θα σου πω που. Να πάρω χώρα. Ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον το. Εντάξει, έλα. Δεν το πήγαινα εκεί, αλήθεια. Δεν είχα βρει μας καθόλου τέτοιο, αλλά νομίζω ότι έχει. Το πρόβλημα με τα dailies δεν είναι τόσο πολύ τα dailies σαν dailies, είναι ότι πολλοί το βλέπουν πάρα πολύ σαν status report με την αρνητική έννοια του. Ναι, γιατί. Δεν ξέρω. Όπως γιατί το κάνουν γραπτά.
Και συνεχίζω και λέω ότι νομίζω ότι ένα κακό που γίνεται με αυτή την ιστορία είναι ότι το βλέπουν πολύ σαν status report, το οποίο έχει δύο κακά. Είτε νιώθουν πολλές φορές ότι βάλλονται ή ότι άμα χθες, για παράδειγμα, δεν μου βγήκε κάτι, μου έσκασαν δύο προβλήματα και δεν μπόρεσα να κάνω αυτά που ήθελα. Πώ θα το πω τώρα. Άρα έχουν δημιουργήσει, θεωρώ, ένα άγχος των άλλων, το οποίο σίγουρα ξεκινάει από το άτομο, αλλά πρέπει να βρει έναν τρόπο, υποθέτω, και εσύ το ξέρει καλύτερα από μένα ή το φαντάζομαι αυτό, ότι πώ θα το προσεγγίσει. Αλλά και το δεύτερο είναι ότι επειδή είναι σαν status report, πολλές φορές αισθάνομαι ότι πρέπει να πω ότι έκανα γαμάτα πράγματα χθες. Λες και χθες, φιλέ, έκανα ανύψωση παπακίου. Και ξέρω, εγώ έχει πάρει το παπάκι, το έχει βάλει πιο δίπλα, το λέει ανύψωση παπακίου. Ξέρει κάτι πολύ, ρε παιδί μου. Το οποίο έχει και φλιαρία πάρα πολύ και έχει μείνει καμιά φορά του άλλου. Οπότε είναι δύσκολο να το τσιουνάρει, νομίζω. Πίνει το παπάκι πίσω γιατί θα σε πιάσει το βίντεο. Ναι, όντω. Δηλαδή τέτοια πράγματα. Οπότε δεν είναι απαραίτητα η διαφωνία μου σαν τέλει. Είναι το ότι τα προβλήματα που βλέπω είναι αυτό, το οποίο θεωρώ ότι σε προσωπικό επίπεδο είναι στο πρόβλημα. Στο πρώτο έχω να σου δώσω απάντηση και στο δεύτερο, αλλά. Άμα δεν είσαι, δεν σε ρωτάω. Στο πρώτο να σου πω εγώ πώς το έχω αναλύσει, έτσι, σαν να μυρτώ. Ένα από τα scrum values σου λέει είναι το courage, το θάρρος. Θέλει θάρρος για να βγεις να πεις μπροστά στους συνεργάτες σου. Εγώ δεν τελείωσα αυτό που είπα ότι θα τελείωνα. Και την άλλη μέρα να το ξανακάνεις και την άλλη μέρα, την τρίτη, τέταρτη φορά η ομάδα θα βγει και θα πει να σου πω θες βοηθιά. Θέλει θάρρος να δείξεις ότι είσαι vulnerable, ρε παιδί μου, γιατί δεν κατάφερα να... Αλλά μετά με αυτόν τον τρόπο μιλάς με τους πολλούς ανθρώπους, πρόσεξε. Μιλάμε για ομάδες, δεν μιλάμε για individuals. Οπότε όταν μιλάς μέσα σε ένα daily, φοβάσαι, μαζεύεσαι, έχεις άγχος, καταπιέζεσαι, αυτό βγαίνει daily στους συναδέλφους σου και θα έρθουν να σε βοηθήσουν. Μπορεί και να σε δείξουν και να σε κράξουν, αλλά είναι εκεί ο guardian να σε προστατέψει, ας πούμε. Εντάξει, το έχει σκεφτεί καλά το framework. Πολλά τέτοια τα έχει σκεφτεί καλά. Καταρχάς είμαι πιστοποιημένος Scrum Master. Δεν βλέπει. Έτσι, να το πούμε γι' αυτό, έτσι πολύ σημαντικό. Δηλαδή είναι από τα σημαντικά. Ενδιαφέρον. Δεν έχω πτυχίο. Να ευχαριστούμε αυτό. Όχι, δεν θέλω. Άσε, να το κόψουμε αυτό. Ναι, δηλαδή νομίζω ότι πιο πολύ είναι το πώς θα γίνει σωστά. Πολλές φορές, ξέρω εγώ, βλέπω ότι οι άνθρωποι, εντάξει, στη δικιά μας ομάδα δεν έχει τύχει τόσο πολύ, αλλά σε άλλες ομάδες που έχει τύχει να δουλεύει στο παρελθόν με άλλα άτομα, έχω δει ότι έχουν πολύ μεγάλες διαφορές στα ωράρια. Γιατί ο ένας ξυπνάει πιο αργά ή πιο νωρίς, ή τον βολεύει να δουλεύει με έναν διαφορετικό τρόπο. Εκεί πέρα βλέπω ότι αυτό το αναγκαστικό συγχρονισμό στην ώρα δυσκολεύει. Δηλαδή, είσαι ομάδες οι οποίες, άμα λέμε πάμε και σε πιο remote, που βέβαια εκεί πέρα φεύγεις πολύ από το Agile Scrum. Κοίτα, κάνεις ένα working agreement, δεν είναι κάτι δύσκολο, δηλαδή προσπάθησα να το κάνω πριν προ-COVID, αλλά okay, κάνεις ένα working agreement και βρίσκεις 6 ώρες, δεν θες 8, γιατί οι 8 δεν εργάζεσαι και τις 8, έτσι λέει το Scrum Guide, όχι εγώ. Οπότε βρίσκεις ένα 6ωρο, αν ένας έρχεται 9. Ναι, είναι καλό, αλλά να είσαστε όλοι συγχρονισμένοι και συντονισμένοι, αυτό. Και να ξέρουν όλοι ότι αυτός θα φύγει στις 4. Αν το ξέρουν οι υπόλοιποι, they don't count on him να κάνει κάτι μετά τις 4. Θα φύγει. Το ξέρουν, συντονίζονται, συνεργάζονται και βγαίνει. Σωστό γι' αυτό, δηλαδή είναι. Να σχολιάσω κάτι λοιπόν που είπες και μ' άρεσε πάρα πολύ. Όντως είναι, πιστεύω, πάρα πολύ σημαντικό να μπορείς να είσαι ευάλωτος μπροστά στην ομάδα σου και να μπορείς να πεις για μία εβδομάδα συνεχόμενα ότι ξέρεις τι δεν έκανα, δεν. Το δύσκολο εκεί και αυτό το οποίο πιστεύω ότι είναι σούπερ σημαντικό είναι να είσαι σε ένα περιβάλλον και σε μια ομάδα η οποία έχει εμπιστοσύνη σε εσένα και ξέρει ότι αν εσύ για μια εβδομάδα δεν το έκανες, δεν μπορούσε να το κάνεις. Δεν είναι ότι ήταν κακόβουλο ή ότι είσαι τεμπέλης ή οτιδήποτε. Το οποίο αυτό γενικά είναι δύσκολο όσο και όσο περισσότεροι γίνονται οι άνθρωποι, το να διατηρεί σχέση εμπιστοσύνη μεταξύ όλου του δικτύου είναι δύσκολο και ίσως εκεί είναι και ο ρόλος που αποκτά πάρα πολύ δυσκολία. Δηλαδή να κρατήσει τη συνοχή σε όλο αυτό. Οπότε συμφωνώ και με τον Αντώνη ότι δεν μπορώ να καταλάβω τι. Όχι, άλλο τον άλλο το άλλο. Αυτό δηλαδή είναι σούπερ σημαντικό και πιστεύω ειδικά όσο περνάει καιρός, πιστεύω ότι είναι πολύ πιο σημαντικό να έχεις τέτοιους δεξιότητες επικοινωνιακές παρά τεχνικές. Τεχνικά χτίζονται, δηλαδή διαβάζεις, κάνεις, ράνεις. Το να χτιστεί όλο αυτό πρέπει να είναι μανίκι. Αλλά anyway, συμφωνώ ότι δεν μπορώ να καταλάβω την αξία ότι να είμαστε όλοι μαζί αυτή τη στιγμή να το πούμε και όχι ίσως ασύγχρονα. Είναι ένα από τα 7 wastes του software development αυτό. Όταν εγώ είμαι στη σελίδα εδώ και εσύ είσαι εδώ. Ναι. Και δεν το έχουμε πει μαζί, ρε παιδί.
Εντάξει, εσύ είσαι εδώ, εγώ είμαι εδώ. Και έρχεται ένα τρίτο και μου μιλάει εμένα. Πρέπει να μιλήσουμε μετά όλοι οι τρεις μαζί σου, να γυρίσουμε πίσω και να σε ξαναφέρουμε εδώ. Αυτό εδώ είναι rework. Κοστίζει. Okay. Rework επικοινωνιακό. Όταν αυτό συμβαίνει νη φορές την ημέρα, δεν προλαβαίνεις να δουλέψεις μετά. Γιατί το μόνο που κάνεις είναι να μιλάς και να επικοινωνείς και να συντονίζεις τους ανθρώπους στο ίδιο. Μ' αρέσει και το λίγο στο software κανονικά. Πρέπει να κάνω release το 1, 2, 3. Ναι. Άμα το 3 δεν είναι έτοιμο και συντονισμένο και είναι στο χθες και δεν το είπαμε και δεν το συντονιστήκαμε στο χρόνο, θα χρειαστεί να ξαναδουλέψω, να το ξαναφέρω, να το ξανακάνω πάλι από την αρχή. Πώς συναθειάζεται να είναι όμως όντως και οι τρεις συντονισμένοι 100% στο... Εντάξει, όχι πολύ. Συνήθως πρέπει απλά ο ένας να ξέρει τη δουλειά του άλλου ανά πάσα στιγμή. Δεν έχω δει πολλές ομάδες να είναι τρία άτομα, ας πούμε, σε ένα feature μαζί όλοι. Ναι. Δηλαδή συντονισμένοι σε σημείο σε λογικά πλαίσια. Δουλεύεις και με designers, μόνο με προγραμματιστές στις ομάδες? Στο παρελθόν και με designers, τώρα όχι. Είναι μόνο προγραμματιστές. Okay. Οπότε πώς πάει αυτό, παίρνετε κάποιο design έτοιμο και αυτή... Αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα ξεσυγχρονισμού, ας πούμε. Δηλαδή μου έρχεται το design, εγώ δουλεύω σε κάτι άλλο, βασικά συγγνώμη, εγώ δουλεύω σε κάτι άλλο, μου έρχεται ένα design, έτσι. Πρέπει να πάω πίσω στον χρόνο, και έχω φύγει με άλλα deliverables, πίσω στον χρόνο, να δώσω feedback, αυτό θα ξανάρθει να το ξανασυζητήσουμε, εγώ δουλεύω σε άλλα και ξεσυγχρονίζονται έτσι λίγο τα... Okay. Έχει back and forth. Ενώ άμα τον είχα μέσα στην ομάδα, θα μου το δίνει την ίδια μέρα και θα το έλυνα την ίδια μέρα. Τώρα, επειδή είναι εκτός ομάδας, πρέπει να περιμένω το meeting. Άρα το προτιμάζανε μέσα στην ομάδα designer. Προφανώς. Okay. Είναι context switching, θα σκέφτε. Κοίτα, το... Εξαρτάται και σε τι δουλεύεις πάντα, έτσι δεν είναι ό,τι λέμε για όλα. Κοίτα, νομίζω ότι το daily ίσως μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ... Όχι πάρα πολύ εύκολα, αλλά πάρα πολύ φυσικά για τον άνθρωπο που είναι ομιλία ή με κάποιον άλλο που... Κακά τα ψέματα, ο άνθρωπος είναι πιο εύκολο να συνομιλήσει και να επικοινωνήσει, ρε παιδί μου, από κοντά. Έτσι έχει μάθει, παιδί μου, δηλαδή είναι πολλά χρόνια έτσι. Οπότε σίγουρα το daily είναι πολύ πιο εύκολο για τη μεγαλύτερη ομάδα, τη μεγαλύτερη μερίδα των ανθρώπων να το κάνει από κοντά. Αν μπορέσεις να έχεις την ίδια, το ίδιο πλούσια πληροφορία γραπτά ή απομακρυσμένα, δεν θεωρώ ότι το daily είναι απαραίτητο. Δηλαδή κάτι που μου είχε φανεί υπερβολικά αστείο ήταν όταν είχαμε ξεκινήσει και δουλεύαμε. Βλέπαμε σε ένα co-working space και στο διπλανό ακριβώς γραφείο από εμάς ήταν μια ομάδα η οποία ήταν η μισή στην Ελλάδα και η μισή στη Γερμανία, δεν θυμάμαι κάπου αλλού. Και είχαν κάθε μέρα, daily, κάποια συγκεκριμένη ώρα, νομίζω ήταν και ψηλό αργά γιατί εμείς δεν πήγαμε νωρίς στο γραφείο όπως δουλεύαμε, που απλά σηκωνόντουσαν κιόλας, καθόταν μπροστά σε μια κάμερα και μιλούσαν. Αυτό μου φάνηκε τον αστείο, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Γιατί εκεί πέρα δεν έχεις τη φυσικότητα και την αμεσότητα του να μιλήσεις, να επικοινωνήσεις, να καταλάβεις. Προσπαθείς να το κάνεις να μοιάσει, αλλά βγαίνει κάτι πολύ περίεργο. Έχω διαβάσει όμως, φίλε, στο Scrum Guide. Πρέπει να κάνουμε όρθιοι, γιατί νομίζω το έχει και το όρθιοι κάπου, το λέει, δηλαδή ότι πρέπει να είσαι όρθιος όντως στο daily. Το daily δεν είναι του Scrum, είναι του Extreme Programming. Και το, και το, το, το daily Scrum, το Scrum το λέει daily Scrum, το XP το έλεγε daily stand-up. Μπράβο. Γιατί και καλά είναι αποδεδειγμένο ότι όταν είσαι όρθιος, οξυγονώνεται καλύτερο ο εγκέφαλος, αρχίζεσαι και είσαι σε επαγρύπνηση και δεν ξέρω εγώ. Ισχύει αυτό. Βοηθάει πάρα πολύ να το κρατήσεις 15 λεπτά. Okay. Και να μην ξέρει. Ναι, ναι, ναι. Έλα να πούμε. Και συνήθω, άμα λιώσει μια γωνία, δηλαδή έχουμε κάτι πούφε εμεί εκεί πέρα, σε ένα μεγάλο meeting που κάνουμε στα meetings, είναι πολύ εύκολο να χαθεί τη φωνή του στο πούφε εκεί πέρα. Να σε μετά τα πούμε λίγο ακόμα. Άραξε εδώ πέρα, βλέπει και λίγο Twitter, παιδί μου. Όχι, αλλά εντάξει, αυτό με το όρθιο πάντα όντω ισχύει. Δηλαδή, καλά, πολλοί άμα δει το λένε ότι προτιμώ να κάνω meetings περπατώντα εκεί πίσω μια βόλτα που είναι πολύ ενδιαφέρον. Και πάρα πολλά τα meetings που κάνουμε τον Μπάρι. Τα κάνουμε πηγαίνοντας να πάρουμε ένα καφέ, ξέρω, δηλαδή... Ναι. Να κάνετε και τις μικρές που δεν τους όρθει. Λες. Δεν έχει... δεν έχετε... Άμα το κάνουμε στον τρόπο θα έχει χαβαλέ, απλά δεν έχει καλή ακουστική, μωρέ. Είχα, λοιπόν, πριν κανένα δυο χρόνια μου την είχε βαρέσει να... Πριν ξεκινήσουμε τα βίντεο, μου την είχε βαρέσει κάποια στιγμή κάτι τέτοιο, το οποίο τι έκανα, εμένα στα πετράλωνα τότε. Και ερχόμουν από τα πετράλωνα να δούμε τα πόδια. Και βάζω το κινητό και μίλαγα στην κάμερα, ερχόμενος εδώ με τα ακουστικά, ρε παιδί μου, και έβγαζα τη χολή μου, ρε παιδί μου, το είχα κάπως έτσι. Τελικά αυτό δεν βγήκε ποτέ live, δεν κατέληξε κάπου. Το έχω δει. Όχι, θα στα έστελνα, ρε παιδί. Είχαμε σε αυτό το Skype που έχουμε με το Γιάννη και το.
Καλά, τι είπα τώρα, το σωτήρι, εγκεφαλικό. Σαν άγχο. Όχι, όχι, κάτι να κάνω να μην είναι τέτοιο. Λες. Δεν είναι έγκαιση. Λοιπόν, και έστελνα αυτά τα βίντεο, αλλά τελικά δεν. Είναι κάπως περίεργο να είσαι στον δρόμο και να τραβάζω, παιδί μου. Δηλαδή, μπορεί να σκάσει κάπου, παιδί μου. GoPro. Να πάρει μια GoPro με κράνο, να είναι και μπροστά η GoPro, ξέρω εγώ. Υπερβολή. Σαν τον ανθρακορίχο μετά, θα κυκλοφορώ, ξέρω εγώ. Τι νοιάζει το αποτέλεσμα. Ναι, εντάξει, μπορεί. Μπορεί. Λες. Αυτό πώ αγιέζει τα μάτια. Και με εκεί εγώ θα ζήκα με τραβά δίπλα, ρε παιδί μου. Έτσι με το τέτοιο. Ναι. Μπορεί να πάρει αυτά τα drones τα οποία σε ακολουθούν. Ποια? Έχει κάτι drones τα οποία πιάνουν από το κινητό σου τη σχετική σα θέση και σε ακολουθούν. Έλα ρε. Δεν έχει δει. Τα έχουν κάτι σερφερ συνήθω. Μπορεί να γίνει και σερφερ. Καλό αυτό. Αυτό καλό. Εγώ θυμάμαι πριν ξεκινήσουμε την εταιρεία με τον Αντώνη, δούλευα σε μια άλλη εταιρεία στην Αγγλία που ήμασταν κάπως άτομα και εκεί, κάναμε, εκεί ήταν η πρώτη φορά που άκουσα εγώ το Scrum στη ζωή μου και κάναμε τα daily Scrums όπως λέγονται και πηγαίνανε τέλεια εκεί. Γιατί κάθε φορά που πήγαινα εγώ να ξεφύγω, μου κόβουν, ναι, ξέρεις, άστο, γιατί ήμασταν και αρκετοί εκεί. Ήταν ένα στην Βουλγαρία, ένα στη Ρουμανία, ένα στο Τέξας. Οπότε κάπως έπρεπε να συμμαζευτεί το πράγμα. Όρθιοι ήσασταν. Όχι, 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 δεν ήμασταν όρθιοι. Μα γιατί? Δεν ήμασταν όρθιοι. Μερικοί ήταν όρθιοι, μερικοί καθόμασταν, ήταν λίγο πιο χαλαρά, αλλά για κάποιο λόγο αυτό το πράγμα δούλευε. Οπότε εγώ είχα στο μυαλό μου ότι αυτό θα δουλεύει αυτόματα πάντα, αφού δούλεψε εκεί. Είμαι και μικρός τότε. Λέω, θα πούμε να κάνουμε daily scrum, θα δουλεύει. Θέλει πάντως λίγο ξύλο, δηλαδή. Εγώ παρατηρώ και. Και εμείς ρε παιδί μου, είναι πιο εύκολο να ξεφύγεις και ειδικά πηγαίνοντας πάλι πίσω στο daily. Τώρα σου έχουμε πάλι μονότερμα, αλλά. Όχι, για μένα δεν, τίποτα δεν είναι έτσι. Το βελτιώνω και είναι τέλειο και πάει μετά ευθεία. Δεν είναι τίποτα έτσι. Πάνε έτσι τα πράγματα. Και ακόμα και αν πετύχεις την ομάδα να κάνει δεκάπε όλο τέλειο, όπως το περιέγραψες, μπορεί σε μια εβδομάδα κάτι ένας να πάθει και να δείχνει να μιλάει. Τι πάθε τώρα. Πέφτει, οπότε το ξανασηκώνεις. Το back on track που λένε, Ελλάδα, να σε βάλω on track. Αυτό. Νομίζω και λίγο κομμάτι control. Όχι, νομίζω ένα σημαντικό που έχει αυτή η ομάδα και τώρα το σκέφτομαι είναι ότι δεν βιάζονται να βγάλουν πράγματα ποτέ live. Αν κάτι δεν έβγαινε live, ήταν πάντα ok. Αυτό δηλαδή. Το θυμάμαι, το συνειδητοποίησα τώρα αυτή τη στιγμή που το λέω αυτό, ότι αν κάτι δεν έβγαινε στο πρώτο διβδόματο ή και στο δεύτερο διβδόματο και έβγαινε στο τρίτο ή στο τέταρτο, γιατί έχει τύχει αυτό. Ήταν πάντα ok. Ήταν μια ομάδα σταθερή, είχε ένα standard budget από τη μαμά εταιρεία και δεν υπήρχε βιασύνη. Έκλεινε πελάτες, τσούλαγε το πράγμα. Και επειδή ήταν και B2B, έχει σημασία αυτό. Δεν είναι ότι μπορούν ξαφνικά να πούνε 100 εκατομμύρια πελάτες με τη μία. Έχει πολύ σημασία αυτό. Άρα είχατε μετακύληση, δηλαδή. Λέγατε θα το τελειώσουμε στις 2 εβδομάδες και το τελειώνατε σαν 1,5. Ναι, ναι, ναι. Okay, εντάξει. Αλλά σου λέγε, ξέρεις τι, δεν τρέχει κάτι, αρκεί να γίνει. Πάντως η πίεση είναι κάτι που δεν βοηθάει καθόλου. Δηλαδή, ούτε μπορείς να δημιουργήσεις ένα ωραίο design, άμα σου λένε τώρα κάνε αυτό! Όχι, 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 άλλαξε το! Να σου πω και αυτό που είπαμε χθες, άλλαξε το! Δηλαδή, πού θα το κάνει ο design? Ναι, ναι. Είναι σε σημείο που λες, εντάξει, δεν φτιάχνω. Δεν το λέω υποτιμητικά, αλλά δεν είναι και ότι πάω ένα καφέ, φτιάχνω ένα καφέ. Και ξέρεις, πάρ' τον, ναι. Είναι κάτι που θέλει δουλειά, θέλει την ηρεμία, θέλει χρόνο. Καταρχάς ο καφετζής μας δεν είναι, μιλάμε full στο πάσο του εδώ πέρα, γιατί έχουμε. Ο πρωινός μας καφές είναι στάντρα που παίρνουμε, τέλος πάντων. Και είναι. Μπορεί να έρθουν 15 άτομα να περιμένουν απ' έξω, ο καφές θα βγουν στο ρυθμό. Δηλαδή, ακόμα και σε αυτές τις δουλειές, άμα θες να δώσεις μεράκι, θεωρώ, και να βγάλεις το αποτέλεσμα που θέλεις, ακόμα και στον καφέ που σου ακούγεται απλό. Δηλαδή, OK, έχω μια σπρισχέρα, θα βάλω στάντρα δώσει καφέ. Άμα πάω και το κάνω βιαστικά για να βγάλω 5 καφέδες παραπάνω ή κάτι τέτοιο. Ναι, κατάλαβα. Ακόμα και εκεί θα κάνω λάθος. Πόσο μάλλον σε κάτι το οποίο θέλει φαντασία. Αυτό έτσι συμβαίνει όταν προσπαθείς. Έχεις δηλαδή μου 5 λεπτά. Ένα καλό καφέ θέλει 5 λεπτά, 10. Εκεί εσύ προσπαθείς να τον κάνεις το 1 λεπτό. Δεν βιάζονται οι πελάτες. Εκεί γίνεται, θα τον χτυπήσει λάθος, κάτι θα γίνει. Το ίδιο είναι και όλο το υπόλοιπο. Έχει σημασία και για ποιο λόγο υπάρχει ένα deadline. Όταν το deadline είναι αμφισβητήσιμο, δηλαδή. Παιδιά, θα το βγάλουμε αυτό στις 30 Ιουνίου, γιατί έτσι, και μετά ξέρεις, χάνεις το deadline και βρεις εισαγωγικά τον άλλον. Είναι εύκολο να πει, εντάξει, και τι έγινε που θα το βγάλουμε μια εβδομάδα μετά και δύο και όλα αυτά. Οπότε, έχει πολύ σημασία νομίζω η διαχείριση του, γιατί υπάρχει αυτό το deadline, μέχρι ποιο σημείο μπορούμε να αρχίσουμε, πώς αξίζει να βάλουμε σε αυτό το task και πάει λέγοντας, και να μην είναι όλα μίας ταχύτητας, είπαμε τότε, αν δεν βγει τότε, είσαι φάουλ ή οτιδήποτε. Είναι μερικά πράγματα που πρέπει να βγουν, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα παίζει αυτός ο κανονισμός για τις πληρωμές που μέχρι το τέλος του 20
πρέπει να τις διαχειρίσεις κάπως διαφορετικά. Εάν δεν το κάνεις, δεν θα μπορεί να πληρώσει ο άλλος μετά. Δηλαδή, ναι, ρε παιδί μου, αλλά προφανώς. Την άλλη μπορεί να έρθει μια πανδημία και να στα χαλάσει τα πάντα. Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ή να στα φτιάξει. Και να πάρει παράταση ή να πει το κράτος, ας πούμε, ανέκαθεν έλεγε θα κάνετε τις δηλώσεις μέχρι τότε. Τώρα είπανε, άμα τις κάνετε 25% δεν ναι, ξέρω, ναι. Αλλάζουν πολλά πράγματα. Ναι, εννοείται, εντάξει, εννοείται αυτό. Και τι πρέπει όχι. Δηλαδή για μένα και το deadline είναι όλα πολύ σχετικά. Μέχρι την ημέρα που έχεις θέσει ένα deadline είναι, δεν ηρεμείς με τίποτα. Α, μπράβο. Και αυτό κοιτάς, θα το πετύχω. Και έρχεται η μέρα, πλησιάζει, έρχεται. Έτσι σκέφτομαι. Φεύγει. Το έχω και το βγάζεις και φεύγει. Αλλά όταν πλησιάζει, μπορείς να δεις. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει περίπτωση. Πλησιάζει ο χρόνος. Δεν παίζει. Τώρα έχουμε COVID. Τι γίνεται. Κάνετε διάλειμμα μετά το scrum, μετά το sprint. Δηλαδή κλείνει ο κύκλος. Μετά πάμε στον επόμενο καπάκια. Okay. Ναι. Ειδικά στην προηγούμενη δουλειά το τηρούσαμε πάρα πολύ. Υπολόγιζα όλη μου τη ζωή με sprints. Όχι και καλά στο sprint 28 έχει γενέθλια το παιδί μου. Ναι, μα γιατί. Αλλά πάντα τα μέτρουσα όλα σε διβδόματα. Είχε ρυθμό. Το sprint είναι εκεί για να σου δώσει ρυθμό. Να χορεύουν όλοι. Ναι. Και όχι εσύ τρανς, εγώ ζεμπέκικο και ο Αντώνης τι, πες κάτι. Ινδάστρια, hip-hop, ναι. Τσίστε, τέλει. Εκεί κοντά είμαστε, ζεμπέκικο. Τώρα αυτό σε οπότε είναι εκεί για να έχει ένα ρυθμό ή για να είναι και ωραίο το αποτέλεσμα. Άρα διακοπές, πας σε ολόκληρο sprint, σε όλο το σπάς στη μέση. Που μας πηγαίνει πάλι πίσω στο κομμάτι του συμφωνισμού, έτσι. Όλοι χορεύουμε στο ίδιο drum beat. Μπράβο με τις διακοπές, τι γίνεται, επηρεάζει αυτό στο scrum, δηλαδή πρέπει να πάρει όλη η ομάδα off ή... Όχι, υπολογίζεις να έχεις ένα 20% σίγουρα. Okay. Και, σε επίπεδο department πολλές φορές, γιατί όλοι οι άνθρωποι θέλουμε να πάμε διακοπές τον Αύγουστο. Okay. Οι περισσότεροι, ξέρω εγώ, εντάξει. Γι' αυτό Σεπτέμβριο είναι η καλύτερη περίοδο για διακοπές. Οπότε... Αλλά μην το λες γιατί αρχίσει να το κάνει ο κόσμος μετά και δεν είναι ο Σεπτέμβριο καλό για διακοπές. Καλενταράκι, visualization, βάλτε τα ονοματάκια σας που θέλετε να λείψετε και αν πέσουμε κάτω από το 20% capacity at all times, εκεί το κάνεις ρίσκ, κοιτάς πώς μπορείς να το. Αλλά δεν λες τον άλλον, όχι, δεν θα φύγεις. Ναι, καλά, δεν γίνεται. Απλώς είσαι προετοιμασμένος. Αν έχεις πει το deadline είναι εδώ και φύγει όλο το department διακοπές, θα πεις το deadline θα πάει παραπέρα από τον Αντώνη. Ευχαριστούμε. Ναι. Είναι και αγχωτικός ο τίτλος, deadline δηλαδή, αν το σκεφτείς. Δηλαδή... Τι είναι αυτό το πράγμα. Deadline. Ναι. Μπορούμε να σου πω κάτι. Αφού το κάνεις αυτό που το κάνεις, βρες ένα καινούριο όρο αντί για το deadlines. Καλά, μην το βρεις τώρα. Θα το βρεις, παιδί μου. Γιατί μπορεί να χαϊδεύει. Τώρα με έκοψε. Μέχρι τη Δευτέρα. Δεν πειράζει. Θα το πάρει σπίτι. Homework. Εγώ το βλέπω έτσι και σαν στόχο. Δηλαδή, οκ, το deadline είναι κακό, αλλά καλό είναι να έχεις ένα στόχο και να καταλαβαίνεις πότε περιμένει κάποιος κάτι από σένα. Πότε θα αρχίσει το business να βγάζει λεφτά από αυτό που επέμενε. Δεν είναι απαραίτητα λεφτά. Έχουν πολλά πράγματα σημασία. Δηλαδή, για παράδειγμα, έστω ότι θέλουμε. Σε δύο εβδομάδες, σε τρεις εβδομάδες, σε ένα μήνα να κάνουμε κάτι. Έχει πάρα πολύ σημασία αυτό να είναι ξεκάθαρο και να είναι και ξεκάθαρο όπως είπε και πριν ο Πάρης, το έχει σημασία να βγει τέλειο και θα αργήσει μια εβδομάδα ή μπορούμε να κάνουμε λίγο σκόντο στο και θέλουμε κάτι πιο βασικό και ας βγει εκεί πέρα. Δηλαδή και αυτό θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ σημασία. Κοίτα, γιατί... εμένα η δουλειά μου τώρα αυτή τη στιγμή και παλαιότερα ήταν πάντα να κάνω raise κάποια concerns ή να λέω ναι, we're good ή παιδιά, μπαράω καμάνες. Στο κομμάτι του που ανέφερες, μου έχει τύχει να κάνω escalate στο πιο πάνω. Δεν είχε πιο πάνω. Ναι, δεν υπήρχε άλλο. Στο Θεό. Ναι. Ότι κοίταξε να δεις. Είμαστε εδώ. Αυτό με τα παπάκια τα χωλουσάκι, συγγνώμη. Είμαστε εδώ. Πες μου και Spotify, ένας πιο περιγραφή. Αυτά βγάζουν νερό το σύνορα και νομίζω ότι έχουν δρώσει τα χέρια. Λοιπόν, είμαστε εδώ, έτσι, μία εβδομάδα διαφορά. Εμείς είμαστε εδώ. Το deadline είναι εδώ. Μπορώ να στο βγάλω όμως, κάτσε να το βλέπει και ο κόσμος, φοβερό μου παράδειγμα. και μπορώ να στο βγάλω και εδώ. Εδώ πέρα η ποιότητα δεν θα είναι καλή. Αυτό είναι το deadline που έχουμε συμφωνήσει. Θες να σου εξασφαλίσω, να σου αυξήσω την ποιότητα και να σου παραδώσω μια εβδομάδα καθυστέρηση. Ποια ήταν η απάντηση? Θέλω την τέλεια ποιότητα μια εβδομάδα πριν. Ποια ήταν η απάντηση? Έλα, αυτός θα το πετύχει, δεν μπορεί. Εγώ θα έλεγα αυτή την τέλεια ποιότητα τώρα.
Αυτός είπε, καλά, μια εβδομάδα καθυστέρησης software, μια χαρά είναι. Δώστε μου μετά. Α, καλά, αυτό είναι το λογικό. Μα μιλάμε εγώ περίμενα να ακούσω κάτι extreme. Βέβαια, εγώ πήγα να κάνω αρκεί να του το πεις, να του πεις ότι η ποιότητα, όχι και καλά, έλα να σου πω. Να του το δείξεις, να του πεις θα έχουμε θέμα εδώ, θα έχουμε θέμα εκεί. Εκεί, transparent. Δεν είναι χαζός. Θα αποφασίσει, είναι μια ζυγαριά εδώ. Καλά, ναι. Και είναι και θέμα προτεραιοτήτων, όντως. Δηλαδή, αν κάτι πρέπει να βγει τότε, δηλαδή, αν πεις ότι ναι, οι πληρωμές μπορεί να έχουμε τον κανονισμό στις 31 Δεκέμβρη, αλλά εγώ 14 Γενάρη μπορώ στο χοτέλι, θα σου πει προτιμώ να παίρνω λεφτά μας στις 31 Δεκέμβρη. Εξαρτάται και το περίοδο. Όχι, εννοείται αυτό. Ή μπορεί να είναι, όχι, μπορεί να είναι και σκόντα σε features. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητα. Ας πούμε, έστω ότι θέλουμε να κάνουμε ένα, ξέρω εγώ, μπουκάλι νερό. Ωραία. Και σου λέει όλος, ξέρεις τι, μπορώ να σου βγάλω μπουκάλι νερό κλασικό στο deadline που έχουμε συμφωνήσει. Αλλά επειδή εμεί είχαμε συμφωνήσει ότι θα έχω πιο ωραίο πόμα, ρε παιδί μου, μπορώ να σου το πω και μια εβδομάδα μετά με πιο ωραίο πόμα. Μπορεί να σου πει: εντάξει, το πόμα δεν έχει σημασία. Θα σου βγω, ας πούμε, στην ώρα μου. Οπότε νομίζω κάθε φορά έχει σημασία και είναι σημαντικό να. Δηλαδή αυτό που είπε και πριν, να του δώσει τι εναλλακτικέ, ώστε να μπορέσει να καταλάβει και ο άλλο τι να διαλέξει. Γιατί ο ένα ξέρει καλύτερα τον business και ο άλλο ξέρει καλύτερα τι μπορεί να βγει πότε, ρε παιδί μου. Οπότε... Και πάντα είναι και καλύτερο να είσαι proactive σε αυτό. Παρά να φεύγει το deadline. Γιατί δεν το βγάλεις, γιατί δεν το βγάλεις. Αν το βγάλουμε τώρα που είναι το deadline, θα γίνει έτσι. Αλλιώς τώρα θα αποφασίσαμε να πάμε μια εβδομάδα μετά από αυτό που συζητήσαμε. Να σου πω, μιλάς και. Ωραία, κάνεις κάποια meeting. Σε τι βαθμό αυτά είναι με business και σε τι βαθμό είναι με developers? Γιατί λογικά εσύ έχεις και. Όχι. Με τους developers δεν κάναμε meetings. Meetings, βέβαια. Ωραία. Απλά τα λέμε. Είμαστε έτσι, κοινωνικοποιούμαστε. Λογικά είσαι κάποιος στον διάμεσο μεταξύ, ας πούμε, stakeholders και εκτελεστικού κομματιού, σωστά. Μου αρέσει πάρα πολύ να δουλεύω με προγραμματιστές. Σπάνια το ακούω αυτό. Προσπαθώ να είμαι κατά εκεί. Το stakeholder management δεν μου αρέσει πολύ. Ναι, αλλά δεν πρέπει κάπως να. Το αποφεύγω, ξέρεις. Ναι, αλλά δεν πρέπει να φύγει. Είμαι agile. Αλλά ναι, θα έλεγα ότι άμα είσαι στο tactical, θα είσαι end-to-end. Από το requester, from ideation που λένε to the customer, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που συνεργάζονται. Ο λόγος που το λέμε γιατί όταν παραδίδεις κάτι, υπάρχει κάποιος ο οποίος κρίνει αν τελικά παραδόθηκε αυτό το οποίο έπρεπε ή όχι. Μπορεί εσύ να μου ζητήσεις αυτή την κούπα και κάποιος να σου παραδώσει αυτό και να σου πει είναι έτοιμο. Κάποιος πρέπει να κρίνει ότι το παπί δεν είναι κούπα. Συνήθως αυτή είμαι εγώ. Ωραία, αυτό λέω. Οπότε, ναι, άρα εσύ μιλάς και με τα δύο μέρη, δηλαδή και με τους stakeholders και με το εκτελεστικό κομμάτι, τους developers. Εκτελεστικό. Ναι, εκτελεστικό. Εντάξει, γιατί. Resources, είδες. Και είμαστε και developers, να πεις, παιδί μου, ότι είμαστε κάπου. Όχι, λένε ότι στο Scrum λέει είναι ο product manager, ο Scrum Master και οι developers. Οι developers είναι η εκτελεστική εξουσία, ο Scrum Master είναι η δικαστική και ο... Συγγνώμη, η νομοθετική, όχι. Η δικαστική και η PM είναι η νομοθετική. Σου λένε τι να κάνεις, το what. Και η εκκλησία μου πάει, στην Ελλάδα. Και... Εντάξει, πάρα πολύ πολιτικό σχόλιο. Παρόλα αυτά όμως, αυτή είναι μία ομάδα. Στο framework. Okay. Άρα τι έχουν και τις τρεις εξουσίες. Έτσι. Και λένε τι θα γίνει και πώς θα γίνει και πότε θα γίνει. Όλα. Κάτι που συμβαίνει στο πολιτικό σύστημα μόνο σε αυτή τη χώρα. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, έτσι. Υπάρχουν και άλλες χώρες. Παγκοσμίως. Εντάξει, δεν τις ξέρω. Πάντως είναι ενδιαφέρον που το λες. Εγώ θεωρώ ότι είμαι και στα τρία. Και ο PM είναι και στα τρία και ο developer και στα τρία. Προφανώς έχει λέγει το εκτελεστικό που λες. Ξέρεις, να πούμε προγραμματιστές είναι αυτοί που κάνουν τη δουλειά, αυτό θέλω να πω. Που κάνουν τη δουλειά, εκτελούν τη δουλειά. Γιατί όχι, δεν είναι ότι εσύ υπόλοιπη δεν κάνουν. Έχουν και στο πώς, τι, ξέρεις τι, μην το κάνουμε έτσι, να το κάνουμε. Είναι, όχι διαπραγμάτευση, είναι collaboration. Διαδραστικό, ναι. Όλοι μαζί. Okay. Είναι το ιδεατό, έτσι, τώρα αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα. Είναι λίγο far. Καλά, εντάξει, δεν νομίζω κιόλας ότι μπορείς να τα βάλεις και σε κουτιά εντελώς και να πεις ναι, 20% εκεί, 30% εκεί, 50% αλλού. Κοίτα, νομίζω ότι καταρχάς και οι προγραμματιστές κάποιες φορές έχει νόημα, ρε παιδί μου. Δεν νομίζω ότι πρέπει να είναι καθαρά, ρε παιδί μου, πάρα αυτό κάτω, ξέρεις. Δηλαδή δεν είναι γραμμή παραγωγής τελείως. Γιατί πολλές φορές έχω δει προϊόντα, ρε παιδί μου, να πηδάνε από μια διαφορετική σκοπιά. Σου λέει, άλλος ξέρεις τι θέλουμε να.
βγάλουμε χρήματα από αυτό ή μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτό. Και ξαφνικά μπορεί να ξέρει μια δυνατότητα του συστήματος η οποία δεν μπορεί να φανταστεί καν ο άλλος ότι μπορεί να γίνει, ρε παιδί μου, και να μπορεί να δώσει μια λύση που να είναι η καλύτερη, διαφορετική και να μπορέσει να κάνει την δουλειά του καλύτερα. Οπότε σίγουρα έχει να κάνει με συνεργασία και με ανταλλαγή απόψεων. Δεν νομίζω ότι είμαι ποτέ προς τιμή, αλλά προφανώς εντάξει. Κάποιες φορές είναι αυτό που έχω ξαναπεί πολλές φορές εδώ πέρα στο βήμα αυτό, ότι πάντα υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει την ευθύνη για κάποια πράγματα. Δηλαδή, η αρχιτεκτονική θα είναι στους developers της εφαρμογής. Άμα θες εσύ να την πεθάνεις στην αρχιτεκτονική γιατί θες να κάνεις ένα feature, δεν θα γίνει. Έχουν έρθει τον τελευταίο λόγο ότι δεν θα χαλάσω εγώ το πώς αποθηκεύω πράγματα ή θα κάνω για να μπορέσω να εξυπηρετήσω ένα business request το οποίο δεν βγάζει νόημα. Έτσι, αντίστοιχα και το business θα είναι αυτό που θα έχει τον τελευταίο λόγο στο πώς θα γίνει ένα προϊόν. Δηλαδή, μπορεί να του προτείνει πράγματα, αλλά άμα ο άλλος έχει μια διαφορετική άποψη, είτε σωστή είτε λάθος, κακά τα πράγματα, αυτό θα πρέπει να πάρει την απόφαση, γιατί έχει την ευθύνη. Δηλαδή, πάει και λίγο τι ευθύνη έχει στη τέτοιο. Παντού, για να το πάμε λίγο πίσω, εάν ζητούσα μια κούπα και μου δίνεις ένα παπάκι, όλοι θα πρέπει να αντιλαμβάνονται εξ αρχής ότι ζητήθηκε η κούπα. Και υπάρχει ένα μαύρο παπί. Και χτίζουν προς την κατεύθυνση της κούπας και όχι προς το παπιού. Άρα έχει γίνει κάτι λάθος πολύ πίσω. Αν μου πούνε φέρε κούπα και εγώ δώσω παπάκι. Ναι. Ναι. Okay. Το root cause θα είναι κάπου εδώ, στον χρόνο. Εκεί αλλού. Όχι εκεί πάντως. Μπορεί να είναι και εκεί, αλλά θα πρέπει να έχει πολύ προβληματικό. Εντάξει, τώρα αυτό είναι και ένα ακραίο παράδειγμα, γιατί έχεις και το καθημερινό, οπότε βλέπεις πως πάντα δεν ξαφνικά δεν σου λένε έφτιαξα το πόμολο αυτό, γιατί είχα πάρει ένα παπί τώρα. Έφτιαξα τη λαβή γύρω-γύρω χρώματα. Να το. Οκ, ναι. Είναι βασικό. Δεν ξέρω. Είναι ένα από τα βασικά μου ερωτήματα, τι γίνεται όταν ξαφνικά εκεί που νομίζουμε ότι είμαστε όλοι καλά, ξαφνικά είμαστε αλλαντάλλων. Και πώς το διαχειριζόμαστε αυτό. Ναι, είναι από τις δύσκολες καταστάσεις. Είναι από τα πιο δύσκολα, αλλά κοιτάς να είναι πολύ κοντά in the end. Για να μπορεί να ξεφύγει κιόλας. Mm. Κοιτάς να το πιάνεις. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο αυτό το παράδειγμα που θέλω. Είναι typical. Αλήθεια. Πολλές φορές σε πολλά πράγματα. Α, εγώ νόμιζα ότι αυτό λέγαμε. Πολλές φορές σε πολλά πράγματα, ρε παιδί μου. Εντάξει, μπορεί να μην σου γράψει εδώ. Τζιν. Ναι. Να στο βάλει με Τζέι, ξέρω, να έχει μια μικρή διαφορούλα. Mm-hmm. Δεν θα κάτι θα χάσεις. Δεν θα είναι όλα τέλεια. Αλλά εξαρτάται. Αν πας από την κούπα, λέμε στο παππού, έχεις πρόβλημα. Mm-hmm. Αν από την κούπα λείπει ένα γράμμα, οκ. Okay. Οκ. Okay. Yeah, δύο κιλά να τα αφήσω. Έπεσε λίγο παραπάνω, συγγνώμη. Η νίτσα τα μαζεύουμε. Σε τι βαθμό υπάρχει ευελιξία και προτιμάς να κόψεις features και δυνατότητες προκειμένου να βγεις στο deadline, ή εξαρτάται αυτό? Πάλι είναι collaborative διαδικασία, δεν μπορεί να το συζητάς και βλέπεις. Ναι, δεν μου αρέσει όταν αυτό το λένε εκπτώσεις. Όχι, δεν είναι εκπτώσεις. Είναι, πώς το λένε. Είναι λίγο συγκεντρώσεις. Μερικοί το λένε scope αυτό. Να αλλάξουμε το scope αυτό που είναι να κάνουμε. Έχουμε πει αυτά, ας το μην πολύ. Καλά, αυτό έχει πολύ σημασία, δηλαδή εγώ το βλέπω ας πούμε και με πελάτες ή με project που είχαμε πάρει παλιά με τον Μπάρι, ξέρω εγώ, άλλα που επειδή πρέπει να πας, ο άλλος ξέρει και λέει θέλω να κάνω τα πάντα. Mm. Το οποίο πρακτικά και όταν και μια προσφορά να πας να βγάλεις, παιδί μου, θα πρέπει να του εξηγήσεις το άλλο τι θα πάρει στο τέλος και να προσπαθήσει να φέρεις αυτό που κάπως έχει στο μυαλό του, γιατί συνήθως αυτός που το σκέφτεται δεν το έχει βάλει κάτω σε βήματα και σε πραγματική υλοποίηση, αλλά έχει μια ιδέα, παιδί μου. Και πρέπει να δεις πώς αυτή η ιδέα θα πραγματοθεί και πώς αυτή η πραγμάτωση τι σημαίνει σε κόπο, σε χρόνο, σε software που θα αγοράσει, σε hardware, οτιδήποτε δηλαδή μπορεί να περιέχει αυτό. Αλλά και αυτή η διαδικασία είναι πολύ σημαντική. Και κάτι το οποίο νομίζω έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να βρίσκεις τον τρόπο να. Δηλαδή και η δουλειά εκεί πέρα έχει του Scrum Master, γιατί πρακτικά αυτό το κάνει μέσα στην εταιρεία. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ο Scrum Master είναι όχι ο πολιτής, αλλά θα μπορούσε να τον πει στην πολιτεία τη ομάδα. Okay. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο πρέπει να προσπαθεί να συγχρονίσει το τι θα παραχθεί με το τι έχει σκεφτεί κάποιο stakeholder. Οπότε εγώ το βλέπω καθαρά σαν πώληση. Δηλαδή πρέπει να πάρει να το πουλήσει ότι σου κάνω αυτό για αυτό που θες εσύ. Οπότε λοιπόν εκεί πέρα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να βρει και το κατάλληλο ποσοστό πληροφορία πρέπει να ρέει και προς τις δύο πλευρές. Δηλαδή ούτε πρέπει το developer θα πει άντε μόλις θα κάνουμε αυτό, ξέρω εγώ, ή τι χαζομάρα είναι αυτή να το μεταφέρει προς τα πάνω ακριβώς έτσι. Αλλά ούτε και πρέπει ποτέ ο ένας να μην καταλαβαίνει ότι υπάρχει διαφορά και αποσυγχρονισμός. Ναι, είσαι ένα translation layer.
πρακτικά. Και έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή, ό,τι να φάει πολύ σκατό ο developer, για παράδειγμα, τέτοιο, αλλά ό,τι και να μην φάει καθόλου. Γιατί στο καθόλου μπορεί στο κεφάλι του να έχει φανταστεί ότι όλα είναι τέλεια, και ξαφνικά να βρεθεί εκ του απρόπτου ότι α, που πάμε, ξέρω. Οπότε, πηγαίνοντας και στο παράδειγμα του παπάκι, γιατί μου άρεσε. Δηλαδή, άμα ρε παιδί μου σου λέει ο ένας, εγώ θα κάνω παπάκι γιατί μου αρέσει, και ο άλλος σου λέει, εγώ θέλω οπωσδήποτε κούπα. Και αυτοί οι δύο δεν συγχρονιστούν ποτέ, είναι και λίγο δουλειά του ενδιάμεσου να καταφέρει να πει μήπως να έχει μια ουρά ή κούπα ή ξέρω εγώ να βάλει κεφάλι στο παπάκι. Ξέρεις, κάπως να το βάλει και να στο παπάκι. Να την κάνει κούπα στο παπάκι, να σου πει ρε παιδί μου, αγόρι μου, έτσι τέτοια. Είναι φτερούγα εδώ και τέτοια. Οπότε είναι πολύ μεγάλο μέρος επικοινωνίας όλο αυτό. Το βλέπω σαν πώληση και σαν ροή πληροφορίας. Πρέπει να βρει τη σωστή πληροφορία που πρέπει να ρέει, χωρίς αυτή ούτε να είναι πολύ ούτε πολύ λίγη. Δεν ξέρω. Το έκανα πολύ περιεχόμενο. Πάνω σε αυτό θέλω να ρωτήσω. Ναι. Υπάρχουν τα λεγόμενα refinement meetings. Oh. Στο oh. Πού, σε ποιο. Ποτέ. Πού υπάρχει αυτό. Έτσι έχω καταλάβει. Πού να το γκουγκλάρουμε. Ναι. Μηδέν. Refinement meeting, μάλιστα. Ναι. Σε τι βαθμό αυτά γίνονται όντως. Στη βαθμό λέει η βιβλιογραφία ότι πρέπει να γίνονται. Όχι, σε τι βαθμό τα βλέπεις, τα έχεις παρατηρήσει εσύ να γίνονται και να χρειάζονται. Θεωρώ ότι χρειάζονται, ναι. Είναι ένα ground όπου ο product owner, τώρα για το Scrum μιλάμε έτσι, ο product owner παίρνει κάποιο feedback και το επικοινωνεί με τους stakeholders. Καλό είναι αυτό. Ναι. Είτε είναι ποσοτικό, είτε ποιοτικό, είτε δεν ξέρω εγώ, θέμα complexity, μπορεί το business να μην του αρέσει όλο αυτό που προτείνει η τεχνικά η ομάδα. Anyway, πρέπει να γίνονται λοιπόν, αλλά not too often. Τι σημαίνει αυτό, μια φορά, δύο το μήνα. Α, οκ. Okay. Μια φορά το sprint. Το Scrum δεν λέει μια φορά το sprint. Και όχι, έχει καταργηθεί αυτό, παιδιά. Εκτός αν δεν ξέρω. Γιατί εκτός αν δεν ξέρω, συγγνώμη, την τελευταία έκδοση δεν προλάβω να τη διαβάσω. Έχει τέτοιο, έχει εκδόσει στο Scrum. Ναι, βέβαια. Scrum Guide εννοείται. Οκ. Σαν το D&D. Αυτά τα λέγανε backlog groomings, backlog refinements κλπ. Grooming. Πολύ αγγλικό. Ναι, grooming και καλά το backlog το παίρνουμε και το κουρεύουμε. Ναι. Και του κάνουν τα μούσια, δεν ξέρω. οπότε, αυτά λένε ότι είναι καλό να συμβαίνουν 2-3 μέρες πριν το planning, για να τα έχεις φρέσκα, σαν dev. Να μην τα ξεχάσεις και να ξεκινήσεις να τα δουλεύεις. Δηλαδή, είναι για πολύ θέλω να δουλέψω κάτι τώρα και δεν το έχω καταλάβει, να το φέρω στην ομάδα λίγο πιο πριν. Αλλά όταν τα φέρνεις για ένα project το οποίο θέλω πειθείς 7 μήνες, είναι πρόβλημα. Μα γιατί, γιατί να κάνεις ρηφάνη ή κάτι θα λεωποιηθείς αυτό. Μπορεί να θες πραγματικά. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ειδικά τώρα με τον COVID, δεν ξέρω. Δηλαδή μπορεί να έχεις κάσει COVID, χίλια δύο τέτοια πράγματα σε διάμεση. Μπορεί το business να είναι διαφορετικό. Οι εταιρείες συνήθως, επειδή μου εντάξει, θέλουν να πλανάρουν, έχουν από το strategy που φτάνει μέχρι 3 χρόνια, μέχρι το quarter που είναι 4 μήνες. Εντάξει, είναι λογικό να θέλει να έχει ένα. Να δει πού θα πάει, τι θα κάνει. Θες να έχει μια εικόνα, αλλά όταν κάνεις refinement είναι η ώρα που το γυαλίζεις. Όχι. Θα κάνεις refinement για κάτι που είναι σε 7 μήνες ή ένα χρόνο. Ναι. Τι λες. Γιατί όχι. Ξέρω εγώ, όχι. Εμείς πάντως κάναμε refinement παλιά στο Sorcerer και είχαμε πάρα πολύ ωραία task καλογραμμένα τα οποία απλά κάποια στιγμή που κάναμε select all και τα διαγράψαμε. Ναι, είναι μια από τις καλύτερες ημέρες της ζωής μου. Ξέρεις τι μου λες, είναι για να το. Όχι το task. Το έχω σαν γυάλινο. Όχι το task. Ποιο. Το backlog. Όλο. Ναι, εγώ είμαι ένα από του ανθρώπου που δεν μου αρέσει καθόλου η ιδέα του backlog. Δηλαδή το θεωρώ οριακά περιττό. Τι θέλω να πω. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι έχω δίκιο. Το ξεκαθαρίζω. Είναι η άποψή μου. Γενικά όχι, πιστεύω. Όχι, αλλά σε αφήνω να μιλάς. Ναι. Γιατί έχω δει τις μικρές κουβέντες και λέω σωστά πράγματα. Πρόσεξε να δεις. Θέλω να δω που το πας. Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Έχω στο μυαλό μου ότι. Δεν έχει νόημα να έχουμε ένα σακί με υποχρεώσεις που απλά το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού ότι πρέπει να υλοποιηθούν. Και καλό είναι ότι λέμε ότι πρέπει να υλοποιηθεί να είναι αυτό το οποίο όντως πρέπει να υλοποιηθεί. Τα υπόλοιπα μπορούμε να τα έχουμε σε κάποιο chat, κάπου που τα συζητάμε, αλλά η ώρα που έρχεται να πιάσουμε, να σχηματίσουμε κάτι, να πιάσουμε τον πυλό, πρέπει να είναι η στιγμή που αυτό βγάζει νόημα και χρονικά και από άψη συγκειμένου και τα πάντα. Το διαχωρίζεις λοιπόν. Και τι θέλω να πω, δηλαδή, μπορεί και η ομάδα 7 μήνες μετά να είναι και εντελώς διαφορετική. Και οπότε δεν είναι ότι να μην έχουμε ιδέες για το τι θέλουμε να κάνουμε μετά, αλλά η στιγμή που ασχολούμαι εγώ να το δώσω αυτού σάρκα και οστά ή στο σχήμα, να κάνω το καλού που πιστεύω ότι πρέπει να είναι κοντά στη στιγμή της υλοποίησης. Και δεν αφορά αυτό. Και τους engineers.
με τίποτα. Να είναι ideation to business. Δηλαδή, είδε τι είπα πριν, λέω, μπορεί να θες να δεις που θα πάει το strategy ή τι θα κάνεις. Ναι. Το B αφορά. Δεν είναι. Τι να πει ένα PHP developer, ξέρω εγώ, ότι α, ναι, κάντε το έτσι γιατί. Δεν ξέρω. Δεν μπορεί να προσφέρει. Είναι waste. Αυτό. Εγώ αυτό που έχω πει είναι ότι εκεί πέρα βγάζει πάρα πολύ νόημα να διαγράφονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή πάει ο άλλος και το βάζει στο backlog. Και αυτά πρέπει να εξαφανίζονται μετά από λίγο. Απλά όχι να σου λέει τι θες να το κρατήσεις, να πρέπει να εξαφανίζεται αυτό. Και εκεί πέρα έρχεται ο άλλος και σου λέει: μα το βάζω για να το ξεχάσω. Και η επόμενη απάντηση φοβερή τι είναι: άμα το ξεχάσει, δεν έχει σημασία ποτέ. Προφανώς. Ναι. Εγώ συμφωνώ με το Σακί που είπες, εγώ το λέω ψυγείο πληροφοριών. Παρκάρω μία πληροφορία στο κλείνω το ψυγείο, παγώνει, λύγει κιόλας μετά. Ναι. Είναι stale. Μα σκέψου λίγο ένα branch το ανοίγω σήμερα. Ένα branch έτσι. Το ανοίγω σήμερα. Και το πιάνω μετά από 7 μήνες. Αντιγιά. Όχι, αντιγιά. Θα το φέρεις αυτό να το κάνεις base or something. Όχι, με έτσι. Μα ποιο είναι το νόημα να μην. Δεν είναι και καλύτερο να το πιάσω από την αρχή. Προφανώς, πιο γρήγορα. Εγώ το λέω αυτό εντωμεταξύ επειδή εμείς είχαμε ένα τεράστιο backlog. Τι εννοείς τεράστιο? Χιλιάδες. Πόσες? Είχαμε 4.000 κάτι, δεν νομίζω. Εξαρτάται και πόσο μεγάλο ήταν το πάνω. Όχι, ήταν σε κάποιο μικρό, εντάξει. Αλλά ήταν 4.000 μαζί με αυτά που είχαμε υλοποιήσει. Πες χαμηλοποιήσει, ξέρω εγώ, ήταν ένα τέταρτο. Ήταν 3.000 στο backlog. Εμείς είχαμε κάνει και την κλασική κουταμάρα που κάνουν πάρα πολύ στο software. Που κάνουν το ίσχυ νούμερο 1 στο repository. Και καλά είναι το ίσχυ που δεν πρέπει να κλείσει ποτέ. Γιατί? Υπάρχει αυτή, έχουν αυτό, το έχει κάνει αυτό το λειτουργικό σύστημα, το Ubuntu, αυτό το Linux πράγμα. Έχει το ίσχυ νούμερο 1, το οποίο νομίζω το έκλεισε, και παραδέχτηκε ότι δεν θα γίνει ποτέ. Το οποίο τι έλεγε, λέει, το Ubuntu πρέπει να γίνει το νούμερο 1 λειτουργικό, το οποίο θα τρέχει παντού σε όλο τον κόσμο, ξέρω εγώ. Και ότι. Okay. Το βίζει με καλό. Ναι, και γεμίζουν το task list, ας πούμε, με πράγματα που είναι ναι, να κάνουμε. Και άστα αυτά εκεί να μας βαραίνει τη συνείδηση ότι έχω δεν πάμε καλά. Από τη φάση που reports χρήστη μπαίνανε με μια οριακά σχεδόν αυτόματα σε τάσεις. Ναι. Πάντως κάπου το είχε πάρει το μάτι μου, το είχα διαβάσει και λέει δεν μπορείς να έχεις πάνω από 100 κάτι πράγματα μέσα στο backlog σου, γιατί όπως σαν κοινωνικό δεν μπορείς να έχεις πάνω από 120 κοινωνικές επαφές. Ναι, ο αριθμός του Dunbar. Δεν το θυμάμαι τι ήταν, αλλά είχα συγκρατήσει ότι εντάξει παιδιά, τώρα που μπορεί να είναι 200 ή εκεί λες πρέπει να τα σβήσω, να τα μειώσω, γιατί είναι ψυγείο πληροφοριών αυτό. Ξεκάθαρα, συμφωνώ. Και δεν ξέρω τι θες. 3.000 είναι να τα αφήσω. 3.000 τα αφήνω καλά, είμαστε. Όχι, μόνο εντάξει, είναι πολύ ρε παιδί μου, και νομίζω είναι και κουβέντα με το backlog που μπορεί να μιλάς αιώνες. Αιώνες. Δεν μ' αρέσει και. Ναι. Όχι, εγώ σίγουρα μπορώ να μιλάω αιώνες. Έχει πολύ σημασία και αυτό το οποίο είπες, ότι έχει σημασία να μην την έχει αυτή την πληροφορία developer, γιατί είναι και θόρυβος για εκείνους. Σε πολύ σημαντικό βαθμό. Δηλαδή. Ό,τι παίρνει backlog, full. Ναι, έχει σημασία να μπορείς να βάλεις στο μυαλό σε κάτι και να αφοσιωθείς και όχι. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι επικίνδυνο. Γιατί όταν σου φέρνουν ένα μελλοντικό feature και είσαι προγραμματιστής, δυστυχώς ο κώδικας που παράγεις εκείνη τη στιγμή για το τωρινό feature επηρεάζεται από αυτό που βλέπεις. Ναι, είσαι defensive programming, δεν ξέρω τι μπορεί να έχεις. Δεν πρέπει όμως να ασχοληθείς με αυτό το πράγμα που είναι στο μέλλον. Πρέπει να επικεντρωθείς εκεί. Code-wise καθαρά. Εμείς μην το στρίψεις προς άλλη κατεύθυνση, γιατί άσε τρεις μήνες θα έχουμε. Εμείς στο software, το τι τερατουργήματα έχουμε κάνει σκεπτόμενοι, το τι μπορεί. Ξέρεις, στο μέλλον θέλουμε να κάνουμε αυτό. Και έχουμε κάνει κάτι πράγματα στον κώδικα πίστευτα που δουλεύουν μεν, αλλά είναι. Τα καταλαβαίνουμε, αλλά είναι. Εντάξει. Μεταξύ σας. Ναι. Άμα έρθει ένας άλλος, θα το καταλάβουμε. Αν πετάξει έναν άλλο αυτή τη στιγμή επάνω στο προϊόν, είναι ακατανόητα πολλά πράγματα. Στεναχωρήθηκα τώρα όταν θυμηθείτε. Τον έβγαζε μια μικρή θλίψη στον άνθρωπο. Εντάξει, δεν πειράζει, μαθαίνουμε και τώρα δεν τα κάνουμε. Ναι, όχι, έχουμε. Εντάξει, νομίζω όλοι πέφτουν στην παγίδα. Απλά το θέμα είναι να καταλαβαίνεις και να παραδείσεις και το λάθος μου. Δηλαδή, άμα κάτι δεν σου δούλεψε, απλά πέτα το ρε παιδί μου. Δεν είναι κακό. Πολλές φορές ρε παιδί μου έχουμε και λίγο τον εγωισμό του. Όχι, επειδή το πάω, το κρατήσω και ήταν δικό μου. Έφερα εγώ αυτό το ίσιο. Α, ναι. Είναι πολύ στεναχωρητικό να πετάς δουλειά in the end. Εγώ το καταλαβαίνω, αλλά. Δεν την πάρει στον τάφο σου, όπω λέω. Okay, let it go, όπω το λέω. Εσύ λέει, ξέρεις τι, είναι όντω λες, είναι σαν το παιδί μου, αλλά εντάξει, δεν είναι το παιδί σου, είναι κώδικα, είναι κείμενο. Πέτα το. Ίσως είναι ο κόπο σου, αλλά. Ο χρόνο από τη ζωή σου που δεν θα πάρει ποτέ πίσω, αλλά εντάξει, συμβαίνουν τόσα πολλά πράγματα. Θα χάσει περισσότερο όμω άμα το τραβά μαζί μετά. Είναι αυτό που είναι το τέτοιο. Μάλιστα. Σα κατάλαβα. Τι. Έχετε το βλέμμα ότι πρέπει να κλείσουμε.
Όχι, δεν πρέπει να κλείσουμε. Γιατί. Ωραία, περνάω. Δεν ξέρω, με κοιτάτε και δύο έτσι. Όχι, όχι. Πες. Όχι, όχι, πες, τι θέλεις να πούμε τώρα. Άλλη μια ώρα, πάμε. Όχι ρε, ούτε καν. Α, αυτό, αυτό, να πάω να γεμίσω καφέ. Κοίταξε, αυτό που σίγουρα θα μπορούσαμε να συζητάμε για άλλες τόσες ώρες είναι το πώς διαχειρίζω όλο αυτό το θέμα. Όχι του εγώ, πώς να το πω, ότι αυτό είναι η δουλειά μου και να όλη η κουβέντα να μένει τεχνική και να μην γίνεται προσωπική και όντως είναι πολύ, εγώ έχει τύχει πολλές φορές να πω, ξέρεις τι, έκανα αυτή τη δουλειά, τώρα δεν το κάνω πλέον, για κάποιο λόγο δεν με νοιάζει πλέον τόσο πολύ έως καθόλου, αλλά έχω κάνει αυτή τη δουλειά, έχω βάλει ένα μήνα σε αυτό, πρέπει να βγει. Αφού έβαλα εγώ πάρει ένα μήνα, τώρα αυτό πρέπει να το καπελωθούν όλοι οι χρήστες μου. Ναι. Όχι, το να μπορείς να κλείσεις pull request νομίζω ότι είναι πολύ βήμα το οποίο με το που το κάνεις μια-δυο φορές μετά αρχίζεις και είναι πράγμα που κάνουν όρημοι. Είναι θέμα ορμότητας. Και είναι και πάρα πολύ απελευθερωτικό το να μπορεί να πει: ξέρεις τι, fuck it. Τον τελευταίο ένα μήνα αυτό που έκανα πήγε τζάμπα. Δεν θα βγει στο production, δεν πήγε τίποτα τζάμπα γιατί είναι γνώση. Μπράβο, αυτό θα σου λέγα. Είναι ωραία. Fuck it, δεν θα πάει στο production και θα γλιτώσουμε άλλα πράγματα στο μέλλον. Αυτό είναι πάρα πολύ απελευθερωτικό. Σε πειράζουν πολύ λιγότερα πράγματα μετά. Όταν μπορεί και είσαι ελεύθερο να το κάνει αυτό. Γιατί είναι θέμα ελευθερία. Διαφορετικά είναι σαν να είσαι σκλάβο του εαυτού σου. Αφού εγώ έβαλα αυτή τη δουλειά. Είσαι με παροπίδε βασικά. Δεν βλέπει το. Είσαι με παροπίδε και εντάξει, λίγο έτσι κολλημένο. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό. Στην αρχή που σου είπα ότι το context switching μου αρέσει γιατί μπορώ να μαθαίνω πράγματα. Για μένα είναι το πιο σπουδαίο πράγμα να μαθαίνει κάθε μέρα κάτι. Ακόμα και αν δεν θα σου χρησιμεύσει ή θα πρέπει να πετάξεις, έκανες μια δουλειά για να μάθεις κάτι, ας πούμε, είσαι κερδισμένος. Καλό να πω. Εγώ το... Κι εγώ εγκρίνω. Φουλ. Γιατί? Δεν ξέρω. Απλά για να... Εσύ χρειάζεται να το κάνεις ποτέ. Τι? Χρειάζεται να το κάνεις ποτέ αυτό. Δηλαδή... Να πετάξεις δουλειά. Ναι, υπάρχει κάποια... κάποιο σενάριο στο οποίο... Ένα agile coach πετάει δουλειά. Και αν είναι, ποιο είναι αυτό το σενάριο? Μπορώ να σκεφτώ, σκέφτηκα δύο. Το πρώτο είναι όταν δουλεύεις με μια ομάδα πάρα πολύ, πάρα πολύ κόπο. Δηλαδή έχει πολλή δουλειά, δεν είναι απλό αυτό που κάνεις. Και μετά την πετάνε αυτή τη δουλειά. Οπότε θα παθαίνεις και εσύ μαζί με το πρόγραμμα. Όντως είσαι μέτοχος. Αλλάζει το μίξερ της ομάδας. Δηλαδή κλαίς, όχι. Εγώ δεν μπορώ να φανταστείς τι πάθει. Δεν μ' αρέσει. Ναι. Το αντιμετωπίζω, αλλά δεν μου αρέσει καθόλου, συναχωριέμαι. Γιατί ξέρεις, νιώθω, δουλεύουμε τόσο καιρό μαζί, είχαμε πονέσει όλοι αυτοί. Για μένα είναι χειρότερο να χάνουμε όλοι μαζί κάτι παρά μόνοι μου. Δεν ξέρω γιατί. Συναχωριέμαι για τους άλλους. Οπότε ναι, είμαι λίγο έτσι. Και το δεύτερο είναι όταν έχω αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο σε ένα team member να τον κάνω grow. Και την κάνει. Και την κάνει. Ή τον κάνουμε. Όχι, τον κάνουμε να την κάνει. Όχι τον τι είναι, όποιος είναι, το team member. Ναι. Αυτό είναι... Γιατί κοίτα, ο coach έχει πάρα πολύ το κομμάτι του ψυχολόγου μέσα. Αυτό είναι και όντως κοιμισματικό. Δεν είσαι να κάνεις με κείμενο, είσαι να κάνεις με άνθρωπο, όντως. Που θα σε βοηθήσω, που να ευχαριστώ που με ακούς. Έχω ακούσει πολλές φορές το που με ακούς, είσαι μόνη που με ακούς. Νιώθουν αυτό το trust. Όχι για να τους κοροϊδέψω, θέλω να τους βοηθήσω σαν... ανθρώπους που συνεργάζομαι μαζί τους. Και ξέρεις, δεν πάει καλά αυτό. Μετά είναι πολύ δημοτικό. Ξέρεις τι, ίσως και να μην πρέπει να πηγαίνει καλά αυτό. Τώρα ίσως να μην είναι καλό αυτό που λέω, αλλά ίσως έχει σημασία και να νιώθεις αυτό το... Δεν το ξεπερνάς, αλλά ίσως έχει σημασία να νιώθεις τον αντίκτυπο το ότι ξέρεις τι, έχω έναν άνθρωπο απέναντί μου ο οποίος είμαι χαρούμενος όταν είναι χαρούμενος, στην αχωριέ μου όταν φεύγει. Ίσως αυτό είναι μέρος της συγκεκριμένης δουλειάς. Και αλλήμον αν δένεσαι με έναν άνθρωπο, με κείμενο, με κώδικα, το ίδιο όσο θα δένεσαι με έναν άνθρωπο. Προφανώς. Και άλλο ένα λιθαράκι να βάλω σε αυτό, ότι όσες φορές έχει συμβεί, δηλαδή μπορεί ρε παιδί μου κάποιος να ήθελε να παραιτηθεί, να ήταν δυσαρεστημένος και να τον ξανάφερα back on track, να τον βοήθησα, απλά τρέναρα την παραίτησή του. Α, ναι. Ναι, δηλαδή. Το σκέφτομαι retrospectively και λέω, έλα μωρέ, και τι έγινε κάθε σένα. Ω, σκληρό αυτό. Ναι. Ναι, okay. Δεν το σώζεις. Αν υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει. Ωραία. Και μπορεί να τον κρατήσεις λίγο, ρελαντή, αλλά δεν κάνει reset. Αλλά είναι ρελαντή αυτό. Υπάρχει, έτσι το λένε, δεν κάνει reset. Έχει δρομολογηθεί να φύγει.
που δεν είναι κακό, εταιρείες, είναι δουλειά, όχι, είναι, ναι, και θα είναι καλύτερα και για αυτόν εκεί που θα πάει, αλλά... Εντάξει, το no hard feeling, παιδί μου, ποτέ δεν είναι απόλυτο. No... Όχι, απλά δεν ήταν χαρούμενο στη δουλειά του. Έχει σημασία να ξέρεις κιόλας, παιδί μου, ότι... ξέρετε ότι έδωσε την κατάσταση. Έδωσε μια παράταση που ήταν και χρήσιμο μερικές φορές και είναι αυτό που χρειάζεσαι. Ίσα και να την κάνει υποφερτή την καθημερινότητά του. Δηλαδή, in the end, με ενδιαφέρει ο άλλος αν θα είναι χαρούμενος ή όχι. Είναι σημαντικό. Οκ. Αντώνη, εμείς τι έχουμε. Έχουμε να κάνουμε κάτι τώρα. Πρέπει να κλείσουμε, νομίζω. Καλά, εντάξει, δεν ξέρω. Πετάχτηκα έτσι, γιατί νομίζω έχουμε ένα meeting με τον Αντώνη. Έχουμε να κλείσουμε, αλλά όχι. Θα τα ξαναπούμε δεύτερη σεζόν όμως. Καλά, 100%. Θα μας ξανατιμήσεις. Ήτανε, να σου πω, πόσο... Πώς φάνηκε. Πόσο επώδυνη η διαδικασία. Λοιπόν, με έκανες να υδρώσω. Παναγία μου. Τόσο πολύ. Όντως. Ναι, ναι. Καλά, εγώ νομίζω ότι μου κάνεις πλάκα τόση ώρα. Δεν βλέπεις το κοκκινείς. Όχι, γιατί την τρέπει. Ναι. Ο φακός. Δεύτερος. Background. Έχει φύγει. Έχει φύγει. Σεζόν 2 έχει φτιαχτεί. Και τι άλλο. Και θα έρθουνε. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Γιατί δεν θα σας φοβάμαι τόσο πολύ. Ωραία. Πού μας βρίσκουνε, Μυρτώ? Τώρα θα σου δάνε σε διαβασμένο. Τώρα που κάνεις τις ερωτήσεις, πώς να μας φοβάτε. Σας βρίσκουμε. Πού μας βλέπεις εσύ? Στο YouTube. Μπράβο. Μας βρίσκουν όμως και στο Spotify και στα Google Podcast, Apple Podcast και οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή έχουμε για podcast. Α, εγώ δεν τα ξέρω αυτά, λοιπόν. Δεν πειράζει. Μας κάνει το YouTube εκεί πέρα, έχουμε το τέτοιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Ναι. Α, όχι να μην πω που σας βρίσκουν και πότε. Πες, πες, πες το. Όχι, ρε, πλάκα. Εγώ πάντως σας βλέπω κάθε Σάββατο πρωί με τον καφέ. Αλήθεια. Καλό αυτό. Ευχαριστούμε. Εκτός από την προηγούμενη φορά που σας είδα προχθές το βράδυ. Για να μην σε πιάσουμε αδιάβαστη σε κάποιο που είπαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο. Αλήθεια. Ναι, 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 ναι. Ήταν κορυφή. Ήταν μια πολύ καλή φάση. Οπότε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά και τα λέμε.